Αγαπητοί συνέλληνες, καλησπέρα. Με τον αγαπητό φίλο Θεοχάρη βρίσκομαι εκτός των Πατρών, στην περιοχή την ευρύτερη της Αχαϊκής Πρωτευούσης, στον δρόμο προς τη Μονή Ομπλού. Πίσω μου βλέπετε το Παναχαϊκό Όρος. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι ο εμπαντή θλιβερός Άδωνης Γεωργιάδης. Είναι ένα άτομο το οποίο δεν έχει αρχές και αξίες. Στερείται αρχών και αξιών και μιλώ εκ προσωπικής πείρας. Μιλώ για ένα άτομο το οποίο το γνωρίζω άριστα, γιατί συνεργάστηκα μαζί του επί 17 συναπτά έτη και χωρίς να του κάνω εγώ κακό, αυτός μου έκανε κακό μαζί με τον αδερφό του. Το θέμα λοιπόν του σημερινού βίντεο είναι η προκλητικότητά του και η ύποπτη στάση του έναντι της Τουρκίας. Μετά τη σιωπηρή παραχώρηση του ονόματος του Ελληνικοτάτου Αιγαίου στους Τούρκους, ο μεγάλος υπερέλληνας, αυτός που μιλούσε για τον Μεγαλέξανδρο, για την αρχαία Ελλάδα, το μεγαλείο, το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, απεδείχθη ψεύτης. Είναι ένας εσκρός ψεύτης, ο οποίος εξαπάτησε τους αρχαιόθρησκους, γιατί από το χώρο των αρχαιοθρησκών προήλθε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έτσι. Και θα πρέπει να πω κάτι το οποίο τώρα το πληροφορήθηκα σήμερα, ένα σχόλιο διαδικτυακού φίλου, όπου αυτός από ένα σχόλιο διαδικτυακού φίλου προσφάτου, ο οποίος γράφει ότι πριν από 20 έτη ο Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με άλλους φίλους, αρχαιόθρησκος το έγραψε το σχόλιο αυτό, είχαν στήσει ένα άγαλμα της Θεάς Αθηνάς στη Λαχανογορά, στην Οδό Αθηνάς, και απήκελε προσευχή στη Θεά Αθηνά. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, έτσι, από το χώρο αυτό έχει προέλθει. Να λέμε την αλήθεια και να μην αποκρύβουμε τίποτα. Θα τα πω όμως μετά, αφού αναφερθώ στο θέμα της Τουρκίας. Ο άνθρωπος αυτός άφησε ερώτηση. Κάποιος του το είπε? Έχει κάποιο συμφέρον? Ασφαλώς ναι. Ασφαλώς ναι. Άφησε και πήρε ο Ερντογάν το όνομα Τουρκετζίαν. Τότε τι διδάσκει στην ελληνική αγωγή? Διδάσκει την ελληνική ιστορία? Μήπως δεν ισχύει στην περίπτωσή του η παροιμία η λαϊκή που λέει «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμων δεν εκράτης»? Ασφαλώς ναι. Αυτό ισχύει στην περίπτωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ενός ανθρώπου αναρχικού. Δεν εννοώ με την έννοια του αριστερού που πιστεύει κάποια πράγματα άλλα, τα οποία δεν πιστεύει ο πολλής κόσμος. Εννοώ την έννοια του ανθρώπου που δεν έχει αρχές και αξίες. Και κυριολεκτό, δεν έχει αρχές και αξίες, ηθικές αρχές και αξίες υπό ευρυτέρα έννοια. Και θα αναφερθώ μετά και σε ένα γεγονός το οποίο προέκυψε εντός των ημερών αυτών. Γεγονός προσωπικό του Άδωνη Γεωργιάδη. Έρχομαι λοιπόν σε μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν δύο μέρες, 10 Ιουλίου του 2022, και στρέφεται εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο κατηγορεί ότι έδωσε συστατική επιστολή σε ψευδοϊπίκο των κατεχομένων και καταζητούμενο επιχειρηματία. Σε ένα Τούρκο έπικο, σε έναν έπικο, ο οποίος είχε πάει, είχε κατασταθεί στην κατεχόμενη Κύπρο. Ήταν θαυμαστής και είναι θαυμαστής του ψευδοκράτους των Τούρκων στη μαρτυρική Μεγαλόνησο και του έδωσε συστατική επιστολή με την οποία παίρνει τιμητική ελληνική υπηκότητα για να μπορεί να κινείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, και έχουν περάσει λέει 3 μέρες, άρα σήμερα είναι 12, έχουν περάσει 5, και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα να αναστείλει και να ακυρώσει τη χορήγηση αυτή της τιμητικής υπηκότητος προς τον Τούρκο έπικο. Φανταστείτε, αυτός ο οποίος μιλούσε για την αρχαία Ελλάδα και μιλάνε σε σχολή του οι καθηγητές για την αρχαία Ελλάδα, τότε τι θέλετε σας και πέστε τα παλιά σας στην ελληνική αγωγή? Για ποιο λόγο, όταν αυτός ο άνθρωπος εξυπηρετεί ουσιαστικά τα συμφέροντα της Τουρκίας? Και ρωτάμε, ποια είναι η σχέση του Άδωνη Γεωργιάδη με την ΜΙΤ, με την τουρκική πρεσβεία? Ποιος τον έφερε σε επαφή με τον έπικο αυτό? Το θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.
αυτό το θέμα. Ποιος έφερε σε επαφή τον κύριο Γεωργιάδη με τον καταζητούμενο Τούρκο επιχειρηματία, γιατί είχε διαπράξει απάτες αυτός ο άνθρωπος. Και τον αναζητεί η Ιντερπολ. Έχει εκδοθεί ένταλμα, διεθνές ένταλμα συλλήψεως εις βάρος του. Και αυτός ο άνθρωπος πήρε συστατική επιστολή με την οποία τον κάνει Έλληνα υπήκοο ο Άδωνης Γεωργιάδης για να κάνει τις δουλειές του και τις άλλες επιχειρήσεις του εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ποιος το έκανε? Με ποιο αντάλλαγμα, Άδωνη Γεωργιάδη, εσύ που μου χρωστάς, εσύ που είσαι υπεύθυνος για την εκδίωξή μου από την επιχείρησή σου, γιατί εγώ αρνήθηκα να απογράψω και σωστά έπραξα ότι έπαιρνα 1.000 ευρώ ενώ μου δίνες 500. Γιατί δεν μου δίνετε 20.000 ευρώ που εκεί θα φτάσει το ποσό που πετύχα στο δικαστήριο? Για ποιο λόγο? Γιατί είσαι κακός άνθρωπος. Είσαι πανκάκιστος άνθρωπος. Δεν είσαι άνθρωπος σωστός. Είσαι άνθρωπος ανήθικος, επαντή ανήθικος. Και θα πω εδώ κάποια πράγματα και θα θέσω και κάποιους άλλους ενώπιον των ευθυνών τους, κάποιους δίθεν πατριώτες, οι οποίοι τηρούν σιγή ηχθείως. Έτσι, γιατί ο λεγόμενος ελληνοκεντρικός χώρος όζει, κοινώς βρωμάει. Έχουμε γεμίσει από πράκτορες, μασόνους, ανθέλινες, αντίχριστους. Καλά, επειδή είναι γνωστή η στάση πολλών στο θέμα της θρησκείας, είναι ένα άλλο θέμα, δεν θα το θίξω τώρα. Αφορά το θέμα του σημερινού βίντεο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του, πώς έπεισε τον κύριο Γεωργιάδη, ο Τούρκος έπικος, από τα κατεχόμενα να του δώσει συστατική επιστολή, ποιο ήταν το κίνητρο της τιμητικής υπηκότητος, εξυπηρετούσε κάποια άλλα συμφέροντα? Θα δοθεί στη δημοσιότητα η συστατική επιστολή του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας? Ασφαλώς δεν θα δώσει ο Μητσοτάκης κάτι στη δημοσιότητα, δεν θα δώσει την επιστολή αυτή. Δεν θα τη δώσει, αγαπητοί μου φίλοι. Το κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κεφαλαιόνο, με εν ολίγες λέξεις, ότι είναι πράκτορας της Τουρκίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εμένα δεν με εκπλήσει. Δεν με εκπλήσει. Πριν από πολλά χρόνια, όταν άρχισα εγώ τη συνεργασία μαζί του και διόρθωνα ένα βιβλίο του αείμνηστου στρατηγού Ιωάννου Βολονάκη. Ένας άνθρωπος λόγιος, ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολλά πράγματα. Και είχα επιμεληθεί του βιβλίου αυτού και είχα επίσης αναλάβει και την σχεδίαση κάποιων χαρτών. Σχεδίασα λοιπόν ένα χάρτη της Μικράς Ασίας με την εκστρατεία, την πορεία της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασιατική Ελλάδα. Και έγραψα ως τίτλο «Η απελευθέρωση της Μικράς Ασίας από τον Μέγα Αλέξανδρο». Βγάζω τον τίτλο αυτό. Δεν του άρεσε ο τίτλος. Το σας το λέω και πρώτη φορά το αποκαλύπτω και σας βάζω να σας θέτω σε προβληματισμό. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός για κάθε τι κακό. Τι να πω. Έχουμε τώρα όλοι αυτοί που προδίδουν την Ελλάδα, για μένα πρέπει να εκτελεστούν. Να εκτελεστούν παραδειγματικά μπροστά στα παιδιά τους, μπροστά στις οικογένειές τους. Και ασφαλώς μεταξύ των πρώτων που πρέπει να εκτελεστούν δεν είναι μόνο ο Κούλης ή η Κούλα, όπως το λένε πολλοί, είναι και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος θα πρέπει να μας απαντήσει αν η γιαγιά του ήταν Εβραία, αν η μάνα της μάνας του ήταν Εβραία και το όνομά της ήταν Ραχίλ. Θα πρέπει να σας απαντήσει για αυτό το πράγμα. Επίσης, ένα άλλο θέμα, το οποίο βγήκε αυτές τις μέρες στη δημοσιότητα, είναι τα ερωτικά καμώματα του φιλιβερού αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ένας φίλος χθες το βράδυ μου έστειλε κάποια σχόλια από το Twitter, προέρχονται μάλλον αυτά, και λέει ένας Ευστάθιος Δαυνομήλης, διαβάζω το όνοματά τους, «Κεράτωσε τη σύζυγο και την ξυλοφόρτωσε όταν τον απείλησε πως θα τον καταγγείλει. Έδωσε συστατική επιστολή τιμητικής πολιτογράφησης», αυτό που έλεγα πριν, «σε Τούρκο έπικο και μνητή του ψευδοκράτους, ο οποίος είναι καταδικασμένος για πάτες
και κατηγορείται με διεθνές ένταλμα, καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης για πάτες με διαδικτυακό τζόγο. Μαντέψτε για ποια από τις δύο πράξεις έγινε γνωστός. Μαντέψτε τι έπραξε στο κόμμα του. Και στην ίδια ανάρτηση ένας ονόματι Ευστράτιος Ψαρέας γράφει: «Εγώ πάλι έμαθα ότι το Μήλον της Έρηδος ακούει στο όνομα Χριστίνα Κολέτσα. Είναι να τρελαίνεσαι». Επίσης, σε άλλη ανάρτηση από το Twitter πιθανώς, ο Τάσος Νικάκης απαντά στον Γιώργο Γκουντέλια, μια που του έστειλε μήνυμα και του ζητούσε 2.000 ευρώ ακόμη, γιατί δεν της έφταναν για 3 μέρες διακοπές που πήγε. Προσέξτε, του ζητούσε κάποια, αυτή η Χριστίνα Κολέτσα, όπως λέγεται, 2.000 ευρώ. Της είχε δώσει, φαίνεται, αυτός άλλα λεφτά, δεν της έφτασαν αυτή, γιατί έκανε πολυτελή και σπάταλη ζωή εκεί, και ήθελε άλλα 2.000 ευρώ. Και τι λέει παρακάτω ο Τάσος Νικάκης. Απαντά στον Γιώργο Γκουντέλια, όπως σας είπα. Το μήνυμα το διάβασε ευγενία και του έσπασε 2 πλάστες στο κεφάλι. Προς το παρόν αγνοώ το όνομα της γκόμενας. Παρακάτω γράφει ένας άλλος ότι είναι αυτή. Και μάλιστα στον Τάσο Νικάκη απαντά η Σοφία Παπαγεωργίου, γυναίκα απαντά, με μια ξέκολη φωτογραφία της Χριστίνας Κολέτσα και φυσικά το όνομά της αναφέρει. Υπέρτιτλος της φωτογραφίας είναι μια φράση της Κολέτσα: «Ερωτεύομαι από τους 10 το χειρότερο». Δηλαδή από τους 10 που ερωτεύτηκε, ο χειρότερος ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τι τον ερωτεύτηκε? Τον ερωτεύτηκε για τα προσόντα του? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Και ξέρεις πολύ καλά, Άδωνη, τι εννοώ. Δεν θέλω να το πω ευθέως. Σε ερωτεύτηκε για την τσέπη σου. Παριστάνεις τον εραστή. Είσαι θαυμαστής του Αλκιβιάδη. Μόνο με τον Αλκιβιάδη, τον αρχαίο εννοώ, δεν έχεις καμία σχέση. Ο Αλκιβιάδης πρόδωσε την πατρίδα του, την Αθήνα, αλλά μετά μετενόησε. Γιατί κατάλαβε το λάθος του και προσπάθησε να επανορθώσει. Εσύ θα επανορθώσεις αυτές τις προδοσίες που έχεις κάνει εναντίον του ελληνισμού? Θα επανορθώσεις αυτή την αδικία σε βάρος μου? Θα πεις, έλα εδώ ρε Κώστα, φέρε μου, σου δίνω τα λεφτά. Σου δίνω τα λεφτά, έλα εδώ. Γιατί είσαι, δεν έχεις αρχές. Είσαι παντή ανήθικος. Χωρίς αρχές, χωρίς αξίες. Δηλαδή, εκμεταλλεύτηκε στους ανθρώπους οι οποίοι σε ψήφισαν. Και έχουν ευθύνη οι άνθρωποι που σε ψήφισαν. Γιατί δεν έχουν μυαλό, δεν έχουν νόηση, δεν έχουν λογική. Να βάλουν το μυαλό σου να κρίνει. Να κρίνει. Έχω δει πολλά μέσα στην επιχείρηση που. Τη δική σου. Την επιχείρηση των 2 αδελφών. Του Άδωνη και του Λεωνίδα. Έχω δει πολλά. Έτσι. Εσύ δεν ήσουν αυτός που ένα καλοκαίρι του 2010, ήταν Αύγουστος, εμφανίστηκες με το σλιπ, τη φανέλα και το σλιπ χρώματος μπλε ενώπιον μου, και από πίσω σου ακολουθούσε κάποιος αστυνομικός ντυμένος? Δεν είπα ότι έγινε κάτι, δεν υπονοώ τίποτα. Απλώς περιγράφω την εικόνα την οποία είδα. Και εκείνη τη στιγμή ο γραφίστας, ο Δημήτρης, δεν λέω το όνομά του, δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω το όνομά του χωρίς να το ξέρει ο φίλος μου αυτός, έλειπε, τον είχε ζητήσει η Μαρία Εφρονημίδου, η οποία είχε τότε το βιοπωλείο, η πρώην σύζυγός. Και μου λέει, έρχεται μπροστά μου, και εγώ έμεινα έκπληκτος μόλις τον είδα με αυτή την περιβολή, και μου λέει, πού είναι ο Δημήτρης? Του λέω, ο Δημήτρης τον έχει ζητήσει η Μαρία, πάει κάτι, τον θέλει, του λέω. Και μετά έφυγε. Με την ίδια αφίεση, το σλιπ και τη φανέλα, και πήγε προς το γραφείο του. Το οποίο γραφείο του ήταν στο τέλος, είναι στο τέλος του διαδρόμου, ακριβώς επί της οδού Ακαδημίας 84. Είναι στον 5ο όροφο, έχει φάτσα προς την Ακαδημίας. Τη γνωστή οδό των Αθηνών. Έτσι, δεν υπονοώ κάτι, εγώ λέω αυτό που είδα, το αναφέρω. Το αναφέρω, δεν υπονοώ τίποτα, απολύτως. Γιατί δηλαδή άμα μας πιάνει ο όλος η ζέστη, πρέπει να γνωνόμαστε μέσα στις... μέσα στον χώρο της εργασίας μας και να λέμε, α, τι ωραία, και να κινούμεθα έτσι. Δεν γίνεται, δεν είναι σωστό. Δηλαδή, αν ο Αρχιεπίσκοπος που φορά το ράσο και εμφανιστεί με τα εσόρχα ενώπιον των κληρικών των άλλων,
τι θα πει, τι θα πουν οι άλλοι. Αν κάνει αυτό, τι θα πουν οι άλλοι. Που δεν τον έχω σε καμία υπόλοιψη τον συγκεκριμένο αρχιεπίσκοπο. Τι άλλο να πω. Να πω για τους ανθρώπους οι οποίοι εκδότες, οι οποίοι σε στήριξαν. Εκδότες, οι οποίοι σε στήριξαν. Να μιλήσω για αυτούς. Να μιλήσω να μου πούν τι έχουν πει, τι, να σου πω τι έχουν πει για σένα. Εσύ δεν ήσουν. Αφού μου το είχε πει, εγώ θα το πω. Θα πω τα ονόματα και ό,τι θέλουν να σκάνουν. Ας αρνηθούν τα πάντα. Εσύ δεν ήσουν όταν ο Καρατζαφέρης, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος καπηλεύτηκε τον πατριωτισμό και τον εθνικισμό, σχημάτισε κυβέρνηση με τους άλλους. Εσύ δεν ήσουν. Αυτό μου το είχε πει ο Άνης ο Γιαννάκενας, ο οποίος μου είχε πει ότι απειλούσες να αυτοκτονήσεις αν δεν σε κάνει υπουργό. Ότι αν γυρίσεις στο σπίτι χωρίς να είσαι υπουργός, θα σε διώξει ευγενία. Έτσι. Το είχε πει. Μου το είχε πει ο Γιαννάκενας. Άλλος μου είχε πει ότι είχε πέσει στα πόδια του και φιλούσε τα παπούτσια, σου, τα παπούτσια του για να σε κάνει υπουργό. Για τον Καρατζαφέρη μιλάμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. Έτσι. Γιατί το θέμα του βίντεο θα γίνει ροζ. Γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα για σένα. Εκείνο που πρέπει να κάνεις, έστω και αν έχεις το παραμικρό φιλότιμο, το παραμικρό ίγνος ελληνισμού μέσα σου, να αποσύρεις την αναγνώριση, την αποσύρεις αυτή την απόδοση της υπηκότητας από τον Τούρκο επιχειρηματία, εκτός αν έχεις πάρει λεφτά. Είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο αυτό να έχεις πάρει λεφτά. Να έχεις πάρει περίπου 200.000 ευρώ. Αν έχεις πάρει λεφτά από τον Τούρκο, θα του τα δώσεις πίσω. Και να αποσύρεις την τιμητική αυτή υπηκότητα. Γιατί εκθέτεις τη χώρα. Δεν εκπροσωπείς τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή. Εκπροσωπείς κακώς, κάκιστα τη δύσμηρη αυτή χώρα. Επί της οποίας έχετε καθίσει ως βδέλες. Εσύ και η κυβέρνηση, η πανάθλια κυβέρνηση. Η κατοχική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Δώσε και τα 20.000 ευρώ που μου χρωστάς. Που μου χρωστάει ο αδερφός σου, με αυτήν τη δική σου φυσικά. Γιατί δεν τα δίνεις. Εσύ που μιλάς για αιώνιες αρχές, αξίες του ελληνικού πνεύματος. Ποιες αρχές και αξίες του ελληνικού πνεύματος. Ποιες. Πιστεύεις τίποτα εσύ. Τίποτα απολύτως δεν πιστεύεις. Γι' αυτό καλώ όλους τους ψηφοφόρους του Άδωνη Γεωργιάδη να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και αν έχουν το παραμικρό ίγνος φιλότιμου μέσα τους, να αυτοκτονήσουν. Όχι να τον ψηφίσουν, να αυτοκτονήσουν. Να μεταμεληθούν δημοσίως. Να δηλώσουν μεταμέλεια δημοσίως και μετάνοια για αυτά τα οποία έπραξαν με την ψήφο τους. Γιατί η ψήφος τους έδωσε το δικαίωμα στον Άδωνη να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Αλλά μην ξεχάσω το εξής. Ο Άδωνης έχει την ισχυρή προστασία του Μαύρου Πέτρου, του Black Peter ή Peter Tass, να το πω διαφορετικά. Ο οποίος είναι αρχηγός του κλιμακίου της CIA στα Βαλκάνια. Είναι αυτός ο οποίος στον πόλεμο του Βιετνάμ ως πυροβολητής σκότωσε αμέτρητος Βιετναμέζους, Viet Cong. Και ξέρετε ποιος ήταν ο οδηγός του ελικοπτέρου. Ήταν ο Μπους, ο πρεσβύτερος, ο οποίος έλεγε ότι είχε τον Πέτρο σαν παιδί του. Και όχι τον νεότερο, τον Μπούστο νεότερο, με τον οποίο πήγε κάποια όνομα και μηχωριό. Πολιτικός, από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω το όνομά της. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, να έχεις υπόψη σου, Άδωνη ή Σπύρο, ότι να έχεις τη φράση που είπε ο Σόλων στο βασιλέα της Λυδίας Κρίσο. Μηδένα προ το τέλος μακάριζε. Αυτό να έχεις υπόψη σου. Τα πάντα αρεί, τα πάντα χωρεί και ουδέν μένει. Τα πάντα μεταβάλλονται. Σήμερα είσαι στην εξουσία. Αύριο δεν θα έχεις τίποτα. Αύριο θα είσαι ο περίγελος του κόσμου. Θα σε λιδωρούν, θα σε βρίζουν. Εγώ
Δεν μπορώ να πω κάτι, ούτε μπορώ να κάνω κάτι εναντίον σου. Απλώς ενημερώνω τον κόσμο να ξέρει με ποιον άνθρωπο έχει να κάνει. Έναν άνθρωπο χωρίς αρχές, χωρίς αξίες, χωρίς ιδανικά, που πρόδωσε τους ανθρώπους, τους αγνούς ανθρώπους, τους ελληνολάτρες, που τον ακολούθησαν και πρόδωσε την Ελλάδα. Πρόδωσε την Ελλάδα κατά τον έσχιστο τρόπο, παραχωρώντας το όνομα του Αιγαίου στους αγαρινούς και δίνοντας υπηκότητα σε έναν Τούρκο έπικο. Αλλά γνωρίζοντας εμέσως πλήρως σαφώς την τουρκική ψευδοδημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Αυτά ήταν από φίλοι μου. Και εδώ κλείνουμε το θέμα αυτό του βίντεο. Και θα επανέλθουμε.